Ξεκίνησε το συνεχές ωράριο, δηλαδή είμαστε πρωί, απόγευμα, νυχτά, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και αυτοί που δουλεύουν. Και περιμένουμε να έχει περισσότερη κίνηση αυτές τις μέρες για να πάρουμε μια ανάσα όλοι μας. Εγώ θα πάρω αυγά πασχαλινά, παιδιά. Σοκολατένια, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, μόνο αυτό. Μόνο αυγά. Αρνί δεν θα πάρετε? Αρνί συνήθως δεν είναι το δικό μου σχέδιο αυτό, ας πούμε. Το αρνί κάποιος άλλος το παίρνει πάντα και εγώ απλά συμμετέχω στη μάσα. Καταλαβαίνεις, έτσι πάει. Το αρνάκι. Ο κόσμος άρχισε πολύ νωρίς να αγοράζει και να δίνει και παραγγελίες βέβαια, όχι μόνο να αγοράζει. Και υπάρχει έντονη αγοραστικό ενδιαφέρον. Φέτος οι περισσότεροι νονοί δεν ρώτησαν τα βαφτιστήρια τι θέλουν, γιατί καταλαβαίνουν ότι θα είναι ακριβό αυτό που θα ζητήσει το βαφτιστήρι λόγω του ότι θα διαφημίζεται κλπ. Και ψάχνουν συνήθως το κάτι παραμικρό μόνοι τους. Δειλά-δειλά ξεκίνησε ο κόσμος να κάνει τις πασχαλινές αγορές του. Λίγο διστακτικά, λίγο πιο φοβισμένα από άλλες χρονιές. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα και ο καιρός. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα που θα φτιάξει λιγάκι ο καιρός θα υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση. Βοήθησε πάρα πολύ το click and shop, στο να μπορεί έστω με μέτρα και περιορισμούς να μπαίνει ο κόσμος μέσα στα καταστήματά μας. Απλά, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια δυσκολία στον κόσμο, οικονομική. Και κατά δεύτερο λόγο, είναι βασικό να ανοίξει η εστίαση, να ανοίξουν οι καφετέριες, να ανοίξουν οι δραστηριότητες, για να μπορέσει να καταναλώσει και ο κόσμος, να παρουσιαστούν ανάγκες στον κόσμο. Η νονή και για τα παιδιά τους, εν ώψη του Πάσχα, ψωνίζει, θα έλεγα, ο κόσμος. Και είναι ικανοποιητική η κίνηση. Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, όχι πέρσι, με πρόπερσι? Σε σχέση με το 2018 και 2019, είναι λίγο χαμηλότερη η κίνηση, αλλά ικανοποιητική, θα έλεγα. Περιμένετε ο κόσμος να κυκλοφορήσει περισσότερο τις επόμενες μέρες? Νομίζω ναι, ότι θα κυκλοφορήσει, γιατί υπάρχουν και οι ανάγκες και στο θέμα της ένδυσης, αλλά και στη διασκέδαση περισσότερο. Ξεκίνησαν οι νονοί, έρχονται, ενδιαφέρονται να βρουν μια απλή φέτος λαμπαδίτσα για το βαφτιστήρι τους, γιατί φοβούνται ότι μπορεί και να μην μπορέσουν να πάνε στην εκκλησία. Αλλά όλοι θέλουν να τηρήσουν το έθιμο και να δώσουν μια έτσι πασχαλινή. Γιατί η λαμπάδα είναι ένα έθιμο που πρέπει να το κρατήσουμε και να το συνεχίσουμε. Οπότε είτε το ανάψουμε στα μπαλκόνια μας είτε στην εκκλησία, πρέπει ο νονός να την κάνει δώρα. Τα κρεοπολία θα είναι όλη την εβδομάδα ανοιχτά, όλα τα απογεύματα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, συνεχόμενα. Οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες σε σχέση με πέρυσι, λόγω του ότι, αν έχετε ακούσει, υπήρχε το Πάσχα των Καθολικών που γίνανε μεγάλες εξαγωγές αρνιών κατσικιών στο εξωτερικό. Και τώρα, επειδή και η Αθήνα απορροφάει πολύ μεγάλες ποσότητες λόγω του COVID που δεν μπορούν να φύγουν στα χωριά τους, και αυξήθηκαν οι τιμές στον παραγωγό. Το αρνάκι γύρω στα 10 ευρώ, από 9,5 μέχρι 10, και το κατσικάκι είναι λίγο πιο ακριβό, μέχρι 10,50. Εκτός του Πάσχα συμβαίνει να είναι και Πρωτομαγιά, και το συνδυάζει ο κόσμος να έχει μεγαλύτερες ποσότητες και από άλλα είδη, χοιρινά, σουβλάκια, διάφορα τέτοια, για να κάνει και Πρωτομαγιά. Σε σχέση με πρόπερση, ποια είναι η σύγκριση? Ας αποφύγουμε να κάνουμε τη σύγκριση, γιατί είναι μεγάλη η διαφορά που έχουμε και οικονομικά και από την άποψη του κόσμου και της διάθεσης. Υπάρχει μεγάλη πτώση. Αισιοδοξούμε ότι το καλοκαίρι θα είμαστε καλύτερα, ο κόσμος θα μπορέσει να βγει και να ανασάνουμε και οικονομικά και κυριολεκτικά.